αν έπρεπε να φύγεις ξαφνικά και ίσως για πάντα από το σπίτι σου, από τον τόπο της οικογένειάς σου και είχες λίγα μόνο λεπτά να φτιάξεις μία βαλίτσα, τι θα έβαζες μέσα? Ρούχα, ενθύμια, το ρολόι του παππού σου, χρήματα, λάπτοπ, τρόφιμα, τι? Τι χρειάζομαι? Για πόσο θα λείψουμε? Ποιος ξέρει? Δεν χωράει όλα πράγματα εδώ μέσα. Αυτή είναι η ιστορία της καταστροφής της Σμύρνης. Μιας πόλης που οι κάτοικοί της ξεριζώθηκαν αστραπιαία. Μιας πόλης πανέμορφης που όμοιά της δεν είχε άλλη. Που οι άνθρωποι της διώχθηκαν βία στα 1922 και έφτασαν στη σημερινή Ελλάδα με λίγα μόνο υπάρχοντα. Όσα χωρούσαν σε μία βαλίτσα. Έως το 1922, η Σμύρνη ήταν μία από τις πιο πλούσιες, μοντέρνες και κοσμοπολίτικες πόλεις της Μεσογείου. Ζούσαν εκεί κάθε λογής άνθρωποι. Έλληνες κυρίως, μαζί με Τούρκους με ισλαμικά αφέσια, Αρμένιους με μακριά ρούχα, Εβραίους και Ευρωπαίους με φράκα και ημίψηλα καπέλα. Η πλουσιότερη και μεγαλύτερη κοινότητα ήταν των Ελλήνων, μα η πόλη ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν μια πόλη της Ανατολής με πρότυπα της Δύσης. Η Σμύρνη είχε τότε 17 κινηματογράφους, μοντέρνους χορούς, καλά ελληνικά σχολεία, κλασική και τζαζ μουσική, ιταλικές οπερέτες. Οι γυναίκες αποκτούσαν συνεχώς νέες ελευθερίες και οι πολίτες ξόδευαν πολλά σε ρούχα και σε καλοπισμό. Δούλευαν ταυτόχρονα πολύ. Είχαν θάλασσα, κτήματα και ήταν η δεύτερη ισχυρότερη σε εμπόριο και βιομηχανία πόλη των Οθωμανών. Το 1914 ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στον οποίο η Ελλάδα αρχικά δεν συμμετείχε. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος έβλεπε ως ευκαιρία όμως να συμμετέχει η χώρα μας για να αυξήσει τα περιορισμένα τότε σύνορά της. Αλλά επικρατούσε έντονος διχασμός ανάμεσα στο Βενιζέλο και τη φιλοβασιλική αντιπολίτευση, που δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή μας, προκρίνοντας την ουδετερότητα. Τελικά το 1917 ο Βενιζέλος μπαίνει στο πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ, περιμένοντας ως ανταμοιβή από τους συμμάχους μας, μεταξύ άλλων και εδαφικές παραχωρήσεις και ανταλλάγματα. Και πράγματι δικαιώνεται. Το 1920, με τη συνθήκη των Σευρών, δίνεται στην Ελλάδα μεταξύ άλλων η διοίκηση της Σμύρνης και της γύρω περιοχής της για 5 χρόνια. Μετά, οι κάτοικοι θα ψήφιζαν οι ίδιοι αν ήθελαν να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος. Λίγους μήνες μετά τη συνθήκη, ωστόσο, ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές. Παρά τις έως τότε τεράστιες νίκες του, οι Έλληνες είχαν κουραστεί από τα πολλά χρόνια πολέμου. Εκλέξαν έτσι νέα κυβέρνηση που, αν και προεκλογικά υπόσχονταν ότι θα αποσύρονταν από τον πόλεμο, τελικά κάνει επέλαση στα βάθη της Τουρκίας, χωρίς μάλιστα να έχει τη στήριξη των ξένων δυνάμεων. Οι λάθος εκτιμήσεις στο στρατιωτικό πεδίο, μεταξύ αυτών και η προέλαση στο εσωτερικό χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και το ότι οι σύμμαχοι μας είχαν σταδιακά εγκαταλείψει, προϊόνιζαν μια κακή συνέχεια.
Το 1922, ο ελληνικός στρατός είχε πλέον φτάσει στα βάθη της Τουρκίας. Αν και οι Έλληνες σημείωναν μεγάλες νίκες στις αρχές της επέλασής τους, οι ρόλοι πια είχαν αντιστραφεί. Ήταν οι Τούρκοι τώρα οι ισχυροί και εμείς εκείνοι που οπισθοχωρούσαμε. Τα πράγματα όμως ήταν ακόμα ήρεμα στη Σμύρνη. Οι κάτοικοι δεν περίμεναν ότι θα τους επιτεθεί ο τουρκικός στρατός. Μέχρι που το Σεπτέμβριο εισέβαλε ξαφνικά και άρχισε τις αλόφρονες σφαγές. Σε λίγες μέρες ήταν ανεξέλεγκτος. Είχε σκοτώσει χιλιάδες Έλληνες και Αρμένιους και ξεκίνησε μια τρομερή φωτιά που κράτησε για μέρες. Σύννεφα καπνού έπνιγαν τους Σμυρνιούς και οι φλόγες κατάπιναν τα κτίρια τους. Χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, μανάδες, άντρες, γέροι και νέοι πήγαιναν στο λιμάνι να σωθούν, να βρουν πλοίο για να φύγουν, μα οι πιο πολλοί δεν έβρισκαν κανένα. Έως το τέλος του Σεπτέμβρη του 1922, η κοσμοπολίτικη πόλη της Σμύρνης ήταν ως τέτοια παρελθόν. Οι Έλληνες, μετά από 3.000 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας τους στην περιοχή εκεί της Ιωνίας, φύλακες ενός πολιτισμού πανάρχαιου και σπουδαίου, δεν υπήρχαν πια. Από τη Σμύρνη έμεινε ένα καρβουνιασμένο μόνο από μινάρι. Μια σκιά του κάποτε ένδοξου εαυτού της. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ήρθαν στην Ελλάδα τουλάχιστον 900.000 πρόσφυγες. Η Ελλάδα έπρεπε τώρα να ενσωματώσει ένα τεράστιο νέο πληθυσμό, ο οποίος συχνά συναντούσε την εχθρότητα των ντόπιων. Η χώρα σταδιακά όμως τα κατάφερε. Αξιοποίησε την παιδεία και την εργατικότητα των μικρασιατών και έγινε έτσι ένας τόπος πιο πλούσιος από πριν. Χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν τότε εδώ μόνο με μία βαλίτσα. Μία βαλίτσα που άρχισε την οδύσσια της από τη Μικρά Ασία για να φτάσει σε μέρη όπως η Καλαμαριά και τόσοι άλλοι τόποι στη χώρα μας. Η βαλίτσα αυτή βρίσκεται σήμερα ακόμη εδώ. Βρίσκεται μέσα μας. Και μας θυμίζει ότι οι πρόσφυγες είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο πια από την ψυχή του σύγχρονου ελληνισμού.